Στο τεύχος λοιπόν Ιανουαρίου-Μαρτίου είχαμε τα εξής σημαντικά γεγονότα. Είχαμε πρώτης την δίωξη του επισκόπου Αρτεμίου και του πρωτοσυγγέλου Σημεών στις αρχές του έτους του 2010. Γνωρίζετε όλοι σας ότι ο πρωτοσύγγελος Σημεών καθαιρέθηκε, δυσφημίστηκε, συκοφαντήθηκε, φυλακίστηκε, περιφερόταν εδώ από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Πολλοί αδελφοί εδώ τον επισκέπτονται όπου εκρατείτο επί αρκετό καιρό στο αστυνομικό τμήμα των νέων επιβατών, διότι είχε ζητήσει με σήμα της Ιντερπόλ η σερβική κυβέρνηση και η εκκλησία να εκδοθεί στη Σερβία. Και ευτυχώς, όπως γνωρίζετε, κατ' επίνευση θεϊκήν, ο δικός μας ο Άριος Πάγος απεφάλισε να μην εκδοθεί, διότι ανεγνώρισε πως οι λόγοι για τους οποίους διώκεται είναι προσχηματικοί. Τον κατηγορούσαν δήθεν για καταχρήσεις οικονομικές, ενώ οι λόγοι για τους οποίους εδιώκοντο και ο γέροντάς του, ο επίσκοπος Αρτέμιος και ο πρωτοσύγγελος Σημεών, ήταν πρώτης οι αγώνες τους υπέρ της πατρίδος των του Κωσόβου, να μην αλβανοποιηθεί το Κόσοβο τελείως, και ιδιαίτερα οι αγώνες των υπέρ της Ορθοδοξίας. Τα έχουμε πει αυτά, να μην τα αναλύω εδώ για να προλάβουμε να δούμε. Να πω επίσης ότι στους υπογράψαντες την ομολογία πίστεως προσθέθηκαν το περασμένο έτος άλλα δύο μοναστήρια. Είχαν υπογράψει 4 αγιορητικά μοναστήρια, τα γνωστά φιλοθεΐτικα, όχι 4 μοναστήρια, 3 φιλοθεΐτικα και η Μονίκου του Λουμουσίου είχαν υπογράψει την ομολογία πίστεως. Τώρα προσθέθηκαν άλλα 2 μοναστήρια, προσθέθηκε η Μονή Φιλοθέου στην ομολογία πίστεως, όπως επίσης και η Ιερά Μονή Ζωγράφου. Και έτσι συνολικά 6 αγιορητικά μοναστήρια έχουν υπογράψει το θαυμάσιο αυτό κείμενο της ομολογίας της πίστεως κατά του οικουμενισμού. Κύριε Ρόιμπα, με παρακολουθείτε έτσι απορών, διότι δεν είστε μαθητής μας τακτικός εδώ. Λοιπόν, άλλο γεγονός αξιοσημείωτο. Πέρυσι την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε ένα εγκύκλιο γράμμα που εξεφωνήθηκε την Κυριακή της Ορθοδοξίας, αντί να στραφεί εναντίον των αιρετικών, όπως λέμε την ημέρα εκείνη, αρείο, ανάθεμα, ευτυχείο, ανάθεμα, τάδε ανάθεμα κτλ. Και όπως φώναξε και εδώ στο ναό μας ο Γέροντας ο Μάξιμος, πάση τις οικουμενιστές ανάθεμα. Εδώ φώναξε, πάστε τις οικουμενιστές ανάθεμα. Αντί να αναθεματίζονται οι αιρετικοί και οι οικουμενιστές, ο Πατριάρχης στην εγκύκλειό του αυτή εστράφει εναντίον των υπογραψάντων την ομολογία της πίστεως. Το υπενθυμίζω απλώς. Και επίσης, πέρυσι στις αρχές έγινε ένας πολύ μεγάλος θόρυβος από προοδευτικούς και εξυγχρονιστικούς κύκλους εδώ εναντίον των θρησκευτικών συμβόλων, με βάση μια απόφαση που πήρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον της Ιταλίας, γιατί μια Ιταλίδα μάνα ζήτησε να κατεβεί ο Σταυρός από τα σχολεία. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφάσισε να κατεβεί ο Σταυρός από το σχολείο. Και πήρα θάρρος μερικοί δικοί μας εδώ αριστεροί κουλτουριάριδες και άρχισαν να κάνουν πολύ λόγο υπέρ της καθαιρέσεως των θρησκευτικών συμβόλων και από τις δικαστικές αίθουσες και από τις σχολικές αίθουσες. Στη Θεσσαλονίκη δε εσχάτως είχαμε και ένα τέτοιο πολύ σημαντικό περιστατικό. Κάποιος καινούριος διοικητής του νοσοκομείου του Θεαγενείου κατέβασε από παντού τις εικόνες και έγινε πολύ μεγάλος θόρυβος, ενισχυμένος από αυτήν την κίνηση εναντίον των θρησκευτικών συμβόλων. Τώρα, θα κάνουμε μερικές αναφορές στον Μητροπολίτη Πειραιός, γιατί πέρυσι έκανε πάρα πολλά ο Μητροπολίτης Πειραιός και δεν είναι μόνο αυτά που σημειώνω εδώ. Πέρυσι λοιπόν στις αρχές του έτους ο Μητροπολίτης Πειραιός ζήτησε διάλυση των μασονικών στοών. Πρώτη φορά αρχιερεύς, επίσκοπος με τόση τόλμη ζητεί να διαλυθούν οι μασονικές στοές. Ένα καταπληκτικό έγγραφο προς τον Υπουργό Οικονομικών, στο οποίο του λέει με λίγα λόγια ότι οι μασονικές στοές ενισχύονται οικονομικά, στον Υπουργό Οικονομικών, ενισχύονται οικονομικά, φανταστείτε, ενισχύονται οικονομικά από το κράτος ως φιλανθρωπικά ιδρύματα, γιατί είχαν ιδρυθεί ως φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τώρα όμως αποδείχθηκε πως κάθε άλλο παρά φιλανθρωπικά ιδρύματα είναι, εξέπεσαν
του σκοπού τους, γι' αυτό πρέπει να διακόψεις την χρηματοδότησή τους και τελικώς να τις κλείσεις τις μασονικές τοές. Επίσης ο Μητροπολίτης Πειραιός απηγόρευσε με έγγραφο που έστειλε στις ενορίες όλες, απηγόρευσε επιμνημόσυνη ή επικίδια ακολουθία για όσους επιλέγουν την αποτέφρωση. Επειδή πήρε μία απόφαση η Ιερά Σύνοδος αμφιλεγόμενη και λέει μεν αυτή η απόφαση τη Συνόδου ότι ο συνήθις και ο νενομισμένος τρόπος ταφής των πιστών είναι στο χώμα, η κανονική ταφή και όχι οι καύσεις, αλλά στο τέλος αφήνει ένα παραθυράκι ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες και κρίνει ο επίσκοπος, τότε μπορεί ίσως να επιτραπεί η καύσεις. Ο Μητροπολίτης Πειραιός λοιπόν διαφωνών προς αυτήν έστω την συγκαταβατική στάση και την μη επιτρεπτή τη Συνόδου, δεν δικαιολογεί με τίποτα την καύση των νεκρών. Τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Κακός η Σύνοδος το απεφάσισε αυτό. Έστειλε ο ίδιος εγκύκλιο προς τους ιερείς και λέει πως όποιος επιλέξει την αποτέφρωση να μην του διαβάζεται ούτε επικίδια, ούτε επιμνημόσυνη ακολουθία. Ούτε στην κηδεία, ούτε στα μνημόσυνα θα πηγαίνει παπάς στον Πειραιά. Και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι ιερείς και όλοι οι επίσκοποι. Ένα άλλο σημαντικό γεγονός επίσης πέρυσι που μας απασχόλησε είναι ότι ο Μητροπολίτης Κυθύρων, ένας σεμνός και παραδοσιακός Μητροπολίτης, κόσμημα στην ιεραρχία μας, πτυχιούχος της δικής μας θεολογικής σχολής, τον γνωρίζουμε από εδώ, είναι όντως πολύ καλός επίσκοπος, ήλεγξε ο Μητροπολίτης Κυθύρων με έγγραφό του το οποίο απίθυνε προς την Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ήλεγξε πλανεμένη διδασκαλία του Μητροπολίτου Μεσσηνίας περί το ότι η Εκκλησία είναι σήμερα διηρημένη. Η Εκκλησία δεν είναι διηρημένη, ποτέ δεν διαιρείται η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πάντοτε μία, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Ακόμη και αν ορισμένοι αιρετικοί ή σχισματικοί αποκοπούν από την Εκκλησία, αυτό δεν σημαίνει πως διαιρείται η Εκκλησία, η Εκκλησία εξακολουθεί να είναι μία. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Μεσσηνίας, χαριζόμενος στους παπικούς, στους προτεστάντες και στους άλλους, λέει ότι αφού δεν είμαστε μαζί με αυτούς, είμαστε διηρημένοι και πρέπει να ενωθούμε όλοι ξανά για να γίνει η Εκκλησία μία και να μην είναι διηρημένη η Εκκλησία. Αυτή λοιπόν τη διδασκαλία περί διηρημένης Εκκλησίας, δηλαδή προσβάλλει την ενότητα της Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, την ήλεξε πολύ καλά ο Μητροπολίτης Κυθύρων και μάλιστα ενισχύθηκε σε αυτόν τον αγώνα του και από τον καθηγητή της δογματικής εδώ στην δική μας τη θεολογική σχολή, από τον καθηγητή κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και ο καθηγητής Τσελεγκίδης πήρε μέρος στη διαμάχη αυτή, όχι επειδή ο ίδιος θέλησε να πάρει, αλλά επειδή τον επεκαλείτο ο Μεσσηνίας και έλεγε: Να, και ο καθηγητής Τσελεγκίδης, ο οποίος ξέρει τη διδασκαλία μου αυτή, δεν μου είπε ποτέ ότι η διδασκαλία αυτή είναι πλανεμένη και αιρετική. Μπήκε λοιπόν στον αγώνα και ο καθηγητής Τσελεγκίδης και τον ήλεγξε κι αυτός και δικαίωσε τον Μητροπολίτη Κυθύρων. Ένα άλλο θέμα επίσης το οποίο πέρυσι μας απασχόλησε ήταν οι μεταφράσεις και μας απασχολεί ακόμα οι μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος απηγόρευσε τη χρήση μεταφράσεων στη Θεία Λατρεία. Να μην χρησιμοποιούνται μεταφράσεις στη Θεία Λατρεία, διότι ορισμένοι αρχιερείς, όπως ο Μητροπολίτης Πρεβέζης, ο Νικοπόλεος, όπως ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, και μερικοί άλλοι Μητροπολίτες, ο Σχιατίστης και τα λοιπά, έχουν αρχίσει και μεταφράζουν κείμενα λειτουργικά. Αυτό είναι πρωτοφανές στην παράδοσή μας, να μεταφράζονται κείμενα μέσα στη λατρεία και να ακούμε τα κείμενα της λατρείας μας στη δημοτική γλώσσα. Επειδή λοιπόν έγιναν καταγγελίες και υπήρξε πολύ μεγάλος άλλος, οι διαρκείς ιεράσεις, αλλά δυστυχώς και εδώ πάλι στο τέλος, με μία μικρή παράγραφο, με μία υποσημείωση, πως ίσως ο επιχώριος επίσκοπος, αν κρίνει, κακός και αυτή. Για το θέμα λοιπόν αυτό εδώ έχουν γραφεί πάρα πολλά, έχουν επικρίνει τις μεταφράσεις και πάρα πολλοί αρχιερείς, ακόμη και ο δικός μας ο Μητροπολίτης εδώ, ο Άνθιμος, ενθυμίστε όταν κάναμε λεπτομερή αναφορά στο θέμα, είπε ότι αν θέλει ο Πρεβέζης, ας κάνει εξ αρχής δικά του κείμενα, όχι να μεταφράζει τα κείμενα τα ωραιότατα και να τα καταστρέφει. Αν θέλει, ας κάνει δικά του κείμενα εξ αρχής. Εμπνευσμένα κείμενα, θεόπνευστα κείμενα. Να μην καταστρέφει, αλλά και πολλοί άλλοι αρχιερείς έγραψαν εναντίον των μεταφράσεων. Εμείς δε εδώ, όπως ενθυμίστε, κάναμε ένα ολόκληρο συνέδριο λειτουργικό. Επί σειρά δε τώρα εβδομάδων στον Ορθόδοξο Τύπο, δημοσιεύεται και μια δική μου μελέτη εναντίον των μεταφράσεων
των λειτουργικών κειμένων. Ένα άλλο γεγονός το οποίο πολύ μας απεισχόντισε και μας επίκρινε ήταν η επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2010. Και γράφησαν και για το θέμα αυτό πάρα πολλά. Ο Πάπας, δυστυχώς, για να μας ταπεινώσει και να μας εξευτελίσει και να δείξει πόσο δυνατός είναι αυτός και πως δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, φανταστείτε, δεν μπορούν οι εκκλησιαστικοί μας ηγέτες, πιεζόμενοι από πολιτικούς και διπλωμάτες, να αποκρούσουν επιθυμία του Πάπα και επίθεση του Πάπα, ο οποίος σώνει και καλά θέλει να κάνει επισκέψεις σε ορθόδοξες χώρες και να επιβάλλεται ως ο παγκόσμιος εκκλησιαστικός ηγέτης. Θυμήστε τα γεγονότα που έγιναν στην Κύπρο και τα επεισόδια. Είχαμε μάλιστα κάποιες φορές εδώ και τον Παναγιώτη τον Κύπριο, ο οποίος και σήμερα ήταν εδώ και εκκλησιάστηκε, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από έναν επίσκοπο φιλοπαπικό στην Κύπρο. Ο Μητροπολίτης Πειραιός πάλι έκανε φοβερή κριτική στο Ισλάμ με αφορμή την παραχώρηση της πλατείας Κοτζιά για προσευχή στους μουσουλμάνους. Και για πρώτη φορά εκεί αναφέρθηκε στη διδασκαλία του Κορανίου και έκρινε πολύ αυστηρά τη διδασκαλία του Κορανίου. Και για να τα συνοψίσω εδώ, επίσης και στο τέλος του έτους έκανε πάλι αναφορά εναντίον του Ισλάμ, εναντίον των μουσουλμάνων, εξ αφορμής της τρομοκρατικής επιθέσεως που έγινε από μουσουλμάνους στην Αίγυπτο εναντίον των χριστιανών Κοπτών. Και πάλι έγινε στόχος ο Μητροπολίτης Πειραιός από το Ισλάμ. Μία άλλη τολμηρή ενέργεια του Μητροπολίτου Πειραιός ήταν, εζήτησε από την Ιερά Σύνοδο να διακοπεί ο διάλογος με τους Λουθυρανούς και τους Αγγλικανούς, και εγώ είπα και το ξαναλέω, καλά θα έκανε να ζητήσει να διακοπεί ο διάλογος και με τους Παπικούς και με τους Προτεστάντες, να διακοπούν όλοι οι διάλογοι. Τον διάλογο με τους Λουθυρανούς και Αγγλικανούς εζήτησε να διακοπεί ο διάλογος, για ποιο λόγο? Με αφορμή το ότι χειροτώνησαν και οι Λουθυρανοί και οι Αγγλικανοί εγνωσμένους κληρικούς ομοφιλοφίλους. Γνωστούς ταμπαρισμένους ομοφιλοφίλους τους έκαναν ιερείς. Εκτός του ότι επίσης είναι γνωστόν ότι χειροτονούν και οι Λουθυρανοί και οι Αγγλικανοί, χειροτονούν και γυναίκες και έχουν και την ιεροσύνη των γυναικών. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός, γιατί αφορά νέο άνθρωπο, στις νέες ορθόδοξες δυνάμεις, εμείς αποχωρούμε. Έρχονται νέες δυνάμεις, δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν θα αφήσει την Εκκλησία Του χωρίς προστασία. Είναι μία επιστολή που έστειλε ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος από την Πάτρα στον παπικό αρχιεπίσκοπο Σύρου, Τίνου και Νάξου Νικόλαο Πρίντεζη και Ρουταψάλη καλά. Είχε στείλει παλαιότερα ο Πειραιός επιστολή. Τώρα και ο νεαρός, ο πολύ καλός θεολόγος, ενθυμίστε ότι σας είχα παρουσιάσει εδώ ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο που έγραψε για τις συμπροσευχές. Το καλύτερο βιβλίο που κυκλοφορεί, το θεολογικό βιβλίο, έπρεπε να βραβευθεί αυτό. Και τώρα μου περνάει η ιδέα ότι ίσως και επειδή και στην εταιρεία μας έχουμε σε άρθρο ότι πρέπει να βραβεύουμε καλές ορθόδοξες μελέτες, ίσως πρέπει κάποια φορά να κάνουμε κάποια εκδήλωση και να βραβεύσουμε το βιβλίο αυτό του πατρός Αναστασίου Γκοτσοπούρου, το καλύτερο βιβλίο που έχει γραφεί για τις συμπροσευχές. Ο πατήρ Αναστάσιος, λοιπόν, νέος κληρικός έγκαμος, 35 ετών περίπου, έγραψε μια πολύ δυνατή επιστολή και ελέγχει τον δήθεν εντός εισαγωγικών αρχιεπίσκοπο Σύρου, Τίνου και Νάξου τον Παπικό. Τον Οκτώβριο έγινε η γνωστή Σύνοδος της Ιεραρχίας, η οποία Σύνοδος της Ιεραρχίας ασχολήθηκε με την οικονομική κρίση και αποφάσισε τότε, μετά από σχετικές εισηγήσεις ιεραρχών που έγιναν, να απευθυνθεί προς τον λαό και να επισημάνει τα αίτια και της οικονομικής κρίσεως, τα οποία ουσιαστικώς είναι πνευματικά τα αίτια. Επειδή χάσαμε την προστασία του Θεού και πάψαμε να είμαι ευλογημένος λαός και να ζούμε χριστιανικά, γι' αυτό είμαστε και σπάταλοι και κλέφτες οι άρχοντές μας, και ουσιαστικώς όλη η οικονομική κρίση οφείλεται σε πνευματικούς λόγους. Όταν κλέβουν οι άρχοντες και δίνουν κακό παράδειγμα, κλέβουν όλοι μετά. Και στη φορολογία και παντού. Αυτά λοιπόν αποφάσισε η Σύνοδος να τα βγάλει ένα φυλάδιο, το οποίο να απευθύνει προς τον λαό. Στο οποίο επίσης φυλάδιο, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, λέει κάτι πολύ αυστηρό και σωστό όμως. Ότι τώρα, όπως καταντήσαμε τη χώρα μας, η χώρα μας είναι υποκατοχήν, υποξένη κατοχή. Ξένοι μας κυβερνούν, δεν κυβερνούν οι δικοί μας. Επειδή όμως η ιεραρχία συνήλθε αρχές Οκτωβρίου, επειδή μετά επρόκειτο να γίνουν εκλογές, για να μην θεωρηθεί ότι το κείμενο αυτό προς τον λαό εστόχευε σε κάποιο κόμμα, ήταν σαφές ότι εστόχευε σε κόμμα ή σε κόμματα.
ποια κόμματα, ποιο κόμμα ευθύνεται για την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό είχαν αποφασίσει οι ιεράρχες να μην κυκλοφορήσει αμέσως το κείμενο πριν από τις εκλογές, αλλά να κυκλοφορήσει μετά. Και διενεμήθη το κείμενο αυτό, ένα αυστηρό κείμενο, διενεμήθη λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Προς όλους σας, τις ενορίες, το κείμενο αυτό κυκλοφορεί το. Το περίεργο είναι ότι ενώ το κείμενο αυτό είναι κείμενο της ιεραρχίας, ακόμη και αν μειοψήφισαν ορισμένοι οι αρχιερείς, δεν ξέρω για ποιους λόγους, έπρεπε να το αποδεχθούν και να σιωπήσουν. Την περασμένη Κυριακή όμως σας παρουσίασα κείμενο του Μητροπολίτου Μεσσηνίας, ο οποίος επικρίνει την έκδοση αυτού του κειμένου. Ότι κακώς βγάλαμε το κείμενο αυτό. Και διάβασα αυτές τις ημέρες κάπου ότι το απήντησε ένας Μητροπολίτης άλλος, εμέσως, ο Φθιώτιδος, ότι αυτοί οι οποίοι επικρίνουν τώρα το κείμενο έπρεπε να πούν την επίκρισή τους, να είχαν την παλικαριά και να πούν την επίκριση μέσα στην ιεραρχία. Γιατί μέσα στην ιεραρχία δεν είπαν την αντίθεσή τους και λένε τώρα την αντίθεσή τους εναντίον του κειμένου. Υπάρχει εδώ ένα θέμα επίσης που έχει σχέση πάλι με τις ενέργειες του Μητροπολίτου Κυθύρων. Ο Μητροπολίτης Κυθύρων, ο οποίος όπως σας είπα έγραψε το γράμμα αυτό εναντίον του Μεσσηνίας και πήρε μέρος στον αγώνα αυτό και ο καθηγητής Τσελεγκίδης, πιέστηκε πολύ από εδώ και από εκεί για να βρεθεί μία λύση στο θέμα αυτό. Στην αρχή είχε αποφασιστεί να γίνει μία συνάντηση μεταξύ των τριών, του Σεραφείμ του Κυθύρων, του Μεσσηνίας και του καθηγητού Τσελεγκίδη, αλλά αυτήν την λύση την απέρριψε ο Μεσσηνίας και τελικώς αποφασίστηκε σε κάποια συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, σε ένα διάλειμμα, να κληθούν οι δύο, όχι ο καθηγητής Τσελεγκίδη, να κληθούν οι δύο, ο Κυθύρων και ο Μεσσηνίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου και τεσσάρων άλλων αρχιερέων, δύο νεωτέρων της Συνόδου και δύο αρχαιοτέρων, και εκεί να δοθούν εξηγήσεις. Τι εξηγήσεις να δοθούν, να δώσει και ο Κυθύρων εξηγήσεις, τι έφταξε ο Κυθύρων? Αυτός που έφταξε ήταν ο Μεσσηνίας, ο οποίος εισήγαγε αυτήν την αίρεση περί διηρημένης εκκλησίας. Εδόθησαν λοιπόν εκεί κάποιες εξηγήσεις. Ο Μεσσηνίας ταμάσισε, θεωρείται ότι μάλλον είπε ότι ήταν φραστική ατυχία αυτό που είπε εκεί, ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του πίστη, μακάρι έτσι να είναι, αλλά από όσα είπε στη συνέχεια φαίνεται πως μάλλον αυτό εξακολουθεί να τα πιστεύει, και ο Κυθύρων βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αφού είπε δίνει εξηγήσεις, και εγώ δέχομαι τις εξηγήσεις αυτές. Μετά από αυτή τη συνάντηση λοιπόν βγήκε μία απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία έλεγε ότι μετά από τις εξηγήσεις που εδόθησαν το θέμα θεωρείται λήξαν, διότι ο μεν Μεσσηνίας δεν ανακάλεσε αλλά έδωσε εξηγήσεις. Ο δε Κυθύρων επενείτο από την Σύνοδο για την αγάπη του που έχει υπέτσι. Υπήρξε συνέχεια στο θέμα αυτό, διότι και εγώ έγραψα ένα κείμενο «Συμβουλική και γρυφώδης απόφαση της Ιεράς Συνόδου». Δεν μάθαμε τελικώς αν ανεκάλεσε ο Μεσσηνίας αυτήν την πλάνη. Συνέχισε ο Κυθύρων να αλληλογραφεί με τον Αρχιεπίσκοπο και να λέει ότι πρέπει να επανέλθετε στο θέμα και το καλύτερο είναι γραπτός ο Μεσσηνίας να ανακαλέσει την πλάνη του. Αυτό μέχρι τώρα δεν έγινε. Ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε επίσης είναι το θέμα της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και μας απασχολεί ακόμη. Σε κάποιο συνέδριο που έγινε στον Βόλο, νομίζω το Σεπτέμβριο, αν κάνω λάθος να με διορθώσει κάποιος που ξέρει, ήταν παρόν και ο Μητροπολίτης Πειραιώς στο συνέδριο αυτό. Και εκεί διεπίστωσε ότι εξεφράζονται θέσεις από συνέδρους οι οποίες ήταν φοβερές θέσεις, απαράδεκτες, πρωτάκουστες θέσεις. Ουσιαστικώς, πολλοί από τους εισηγητάς στο συνέδριο αυτής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου, ουσιαστικώς οι περισσότεροι από τους εισηγητάς έλεγαν, σας διάβασα μερικά αποσπάσματα, έλεγαν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τους πατέρες. Οι πατέρες πλέον είναι απειρχαιωμένοι. Ήταν για την εποχή τους είχαν αξία. Δεν έχουν καμία αξία σήμερα οι πατέρες. Πρέπει εμείς να κάνουμε, έλεγαν, μία συναφιακή θεολογία, μία θεολογία δηλαδή που να συνάπτεται, συνάφια, να συνάπτεται με τον καιρό μας.
Γι' αυτό και όλοι αυτοί έχουν ιδρύσει έναν σύλλογο καιρός και έχουν εγγραφεί πολλοί από τους θεολόγους. Αυτοί έχουν γραφεί σε αυτόν τον σύλλογο, τον σύλλογο καιρός, που σημαίνει πως εμείς είμαστε του συγχρόνου καιρού, όχι του παλιού καιρού. Δεν είμαστε παλιογκερίτες εμείς, είμαστε του νέου καιρού. Για να εντυπωσιάσουν δε, εισήγαγαν τον όρο αυτό συναφιακή θεολογία. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς αντέδρασε αμέσως και κατήγγειλε αυτές τις θέσεις, γενικώς, όχι λεπτομερώς, αλλά στη συνέχεια ένας άλλος Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης Γλυφάδος Παύλος, σας διάβασε το κείμενο εδώ, έκανε μία εμπεριστατωμένη σταχυολόγηση των όσων είχαν λεχθεί στο συνέδριο, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου από όσα λέχθησαν εκεί. Και έχουμε έτσι αντίδραση και εκ μέρους ενός άλλου Μητροπολίτου. Το ευτύχημα είναι ότι νέοι του Βόλου, νέα παιδιά από το Βόλο, έγραψαν ένα θαυμάσιο κείμενο, και το κείμενο αυτό το παρουσιάσαμε εδώ μερικά αποσπάσματα του, με τα οποία επικρίνουν αυτήν την νεοπατερική θεολογία. Τώρα βέβαια, κατά συρροήν, έχουν εμφανιστεί πολλοί, επειδή επλήγει πολύ ο Δημητριάδος και χτυπήθηκε πολύ ο Δημητριάδος από πολλούς, τώρα έγινε μία πανστρατιά υποστηρικτών του Δημητριάδος. Και στο διαδίκτυο εμφανίζονται, πληροφορήθηκα δε, ακούστε τώρα τη συμβαίνει, πληροφορήθηκα δε ότι προχθές εδώ και το τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, άκουσον, το δικό μας τμήμα της Πατερικής Θεολογικής Σχολής, η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης ήταν η Πατερική Θεολογική Σχολή, στη δική μας την εποχή, πήρε απόφαση με την οποία υποστηρίζει τον Δημητριάδος. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό, γιατί τώρα πλέον το κουβάρι ξετυλίγεται. Σε κήρυγμα που έκανε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου την Κυριακή 1η Χριστού Γεννήσεως, αναφανδόν ετάχθη υπέρ του Δημητριάδος και επέκρινε όλους εμάς τους παραδοσιακούς, οι οποίοι επικρίνομαι. Επομένως γίνεται σαφές πλέον ότι όλοι αυτοί οι οικουμενιστές, οι μεταπατερικοί έχουν ένα κοινό μέτωπο και πλέον πρέπει να τους έχουμε απέναντι. Είναι σαφές αυτό, πρέπει να γίνει σαφές αυτό. Τώρα, ο Μητροπολίτης Πειραιώς έχει έναν άλλον αγώνα περί το τέλος του έτους, του περασμένου έτους, με βάση αυτήν την γνωστή συνέντευξη που έδωσε στο Μέγκα, στους Καμπουράκη και Οικονομαία νομίζω, στους Καμπουράκη και Οικονομαία, ξεσηκώθηκε όλος ο σιωνιστικός κόσμος εναντίον του. Και έχει γίνει στόχος τώρα ο Μητροπολίτης Πειραιώς και των Ισλαμιστών και των Σιανιστών. Παραδειγματικό θάρρος και παραδειγματική ομολογία. Μπορεί να έχει κανένας επιφύλαξη και απορώ πως υπάρχουν μερικοί οι οποίοι λένε γιατί τα κάνει αυτό ο Πειραιώς, μήπως κάτι κρύβει πίσω του. Κάποιος μου είπε μήπως θέλει να γίνει αρχιεπίσκοπος. Και του λέω ευλογημένε, όποιος θέλει να γίνει αρχιεπίσκοπος, κάνει το διπλωμάτι. Τα έχει καλά με όλους και ιδιαίτερα με τους ισχυρούς. Με τους Αμερικανούς, με τους Εβραίους, με τους Οικουμενιστάς. Ο Πειραιώς δημιουργεί εχθρούς. Είναι λοιπόν δυνατόν να αμφιβάλλεται για το ότι τα κίνητρα του Πειραιώς δεν είναι κίνητρα προσωπικά, κίνητρα φιλοδοξίας, είναι κίνητρα απλώς ομολογητικά, κείμενα αγωνιστικά. Έχει γίνει στόχος ο Πειραιώς. Και να προσευχόμαστε ο Θεός να τον φυλάει. Έχω ένα θέμα, δύο θέματα ακόμη, δύο θέματα να σας δείξω από την επικαιρότητα. Ένα είναι το θέμα της περίφημης κάρτας του πολίτη. Γνωρίζετε ότι για το θέμα αυτό έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση. Μαζεύονται υπογραφές, συλλέγονται επιγραφές, γίνονται εκδηλώσεις. Νομίζω πως και τώρα κάπου θα γίνει μια εκδήλωση στην Αθήνα. 6 Φεβρουαρίου του Μεγάλου Φωτίου θα γίνει μια εκδήλωση. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχει πάρει μια απόφαση την οποία εδώ σας παρουσίασα. Στην οποία ανακοίνωση λέει ότι το θέμα έχει αναθέσει σε επιτροπή να το ερευνήσει. Και εν πάση περιπτώσει φαίνεται μέσα από την ανακοίνωση ότι και η Ιερά Σύνοδος δεν θα δεχθεί να συνδεθεί η κάρτα του πολίτη με τον δυσόνιμο αριθμό 666, με τον Αντίχριστο. Επουδενή, το ξεκαθαρίζει αυτό η Σύνοδος, δεν θα δεχθεί η Σύνοδος να συνδεθεί η κάρτα του πολίτη με τον αριθμό 666. Εγώ πρέπει να σας πω, κύριε, το παρουσίασα εδώ, ότι υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο στάλει και σε μένα,
του αρχηγού της αστυνομίας, μερικές φορές όταν δεν ξέρουμε τα θέματα στην ευρύτητά τους και στο βάθος τους, κάνουμε λάθος και ξεσηκωνόμαστε άδικα από ενθουσιασμό για πολλά θέματα. Υπάρχει ένα έγγραφο του αρχηγού της αστυνομίας, το οποίο στέλνει προς τον μακαριόρατο αρχιεπίσκοπο με πολύ σεβασμό. Εγώ μάλιστα από την εικόνα που έχω αυτού του αρχηγού της αστυνομίας από τα τηλεοπτικά κανάλια, τον έχω ζυγίσει ως πολύ σοβαρό άνθρωπο. Οικονόμου νομίζω λέγεται. Πολύ σοβαρό άνθρωπο. Λέει ότι μακαριόρατε, εμείς αγαπούμε την Εκκλησία, αγαπούμε την Ορθοδοξία, οι περισσότεροι από τους αστυνομικούς θρησκεύουν, εξομολογούνται, έχουν γεροντάδες κτλ. Και δεν θα επιτρέπαμε με τίποτε μέσα στα δελτία των αστυνομικών τα καινούργια να υπάρξει οτιδήποτε θα θίγει το ορθόδοξο πιστεύω μας. Και κακώς ορισμένοι αστυνομικοί δεν δέχθηκαν να πάρουν τις αστυνομικές ταυτότητες και απετάγησαν, διότι τις πήραν όλοι και την πήρα και εγώ, λέει, γιατί δεν έχει τίποτε αυτή η αστυνομική ταυτότητα. Και με τους αστυνομικούς οι οποίοι απετάγησαν από το σώμα έγινε, θυμάστε πόσο στόρυβος. Τους δέχθηκε ακόμη και ο αρχιεπίσκοπος, έγραψαν αρχιερείς υπέρ των αστυνομικών, χωρίς να υπάρχει λόγος. Φοβούμε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε πάρα πολύ προσοχή, να περιμένουμε για την κάρτα του πολίτη, διότι μπορεί και στην κάρτα του πολίτη εξαιτίας αυτών των αντιδράσεων, καλά είναι που γίνονται αντιδράσεις. Τελικώς, φοβούμενοι αυτές τις αντιδράσεις να μην τολμήσουν να βάλουν οτιδήποτε θίγει μέσα στην κάρτα που έχει σχέση με τη δική μας πίστη, με τα δικά μας τα πιστεύω. Πολύ περισσότερο, εφόσον σε άλλες χώρες, στην Αγγλία και στη Γερμανία, από συλλεγήσεις υπογραφές δεν μπόρεσε να προχωρήσει αυτή η κάρτα του πολίτη. Ας συγκεντρωθούν υπογραφές. Δεν είναι κακό. Γιατί στο κάτω-κάτω και ως πολίτες έχουμε δικαίωμα κάτι που δεν μας αρέσει να αντιδράσουμε. Δεν θέλουμε να μας φακελώσετε, δεν θέλουμε τα προσωπικά μας στοιχεία να είναι στην κάρτα. Για το φακέλωμα όλοι συμφωνούμε. Υπάρχει μόνο μεταξύ μας, μεταξύ πολλών γερόντων, θεολόγων κτλ., υπάρχει ένας διχασμός σχετικά με την κάρτα του πολίτη και το χάραμα του Αντιχρίστου και το 666 από πνευματικής πλευράς. Και είμαστε διχασμένοι. Δεν συμφωνούμε όλοι ότι τώρα αυτό είναι χάραγμα. Το χάραγμα θα γίνει όταν έρθει ο Αντίχριστος μετά από τον Αντίχριστο. Έχει έρθει λοιπόν ο Αντίχριστος και τρομοκρατηθήκαμε όλοι πως θα μας χαράξει. Ποιος ξέρει πότε θα έρθει ο Αντίχριστος. Βέβαια, ξέρω την άλλη άποψη ότι όλα αυτά είναι προετοιμασία του χαράγματος. Καλά, αυτά είναι δικαιολογίες όμως. Δηλαδή, θα τρομοκρατούμαστε, θα χάνουμε την πίστη μας, την ησυχία μας, θα χάσουμε ενδεχομένως, πολλοί χάνουν τους μισθούς τους, τις συντάξεις τους, γιατί δεν θα πάρουν κάρτα του πολίτη κτλ. Όπως έχασαν αυτοί οι αστυνομικοί. Εγώ άκουσα κάποια φορά τον πατέρα Μεταλλινό να λέει σε κάποιον κληρικό: Πάτερ μου, εσύ έχεις το μισθό σου, τη σύνταξή σου. Αν κάποιος δεν πάρει την κάρτα, θα τον πληρώνεις εσύ τη σύνταξή του μετά που θα χάσει τη σύνταξή του. Αν είπε, όντως υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε και τις συντάξεις μας, να τα χάσουμε όλα. Αν πραγματικά υπάρχει το χάραγμα του Αντιχρίστου. Γιατί όμως τρομοκρατούμε από τώρα τον κόσμο. Λοιπόν, το θέμα του χαράγματος, στη Θεοδρομία, στο τεύχος αυτό, θα δημοσιευθούν δύο κείμενα. Ένα κείμενο του πατρός Παύλου του Δημητρακοπούλου και ένα κείμενο ενός Ρώσου νεομάρτυρος, του πατρός Δανιήλ Σισόεφ, τον οποίον πυροβόλησαν οι μουσουλμάνοι μέσα στην εκκλησία του. Έκανε ιεραποστολή ανάμεσα στους μουσουλμάνους και προσήλκεσε στον χριστιανισμό και μουσουλμάνους και πολλούς προτεστάντες κτλ. Οπότε θυμωμένοι μουσουλμάνοι πήγαν μέσα στο ναό. Ποιος είναι ο πατήρ Δανιήλ? Εγώ είμαι. Και αμέσως εκεί τον εγάζωσαν και έχισε το αίμα του μέσα στο ναό αυτός ο πατήρ Δανιήλ, ο Σισόεφ, ο νέος νεομάτης. Αυτός λοιπόν πριν από το μαρτύριό του έχει στο διαδίκτυο ένα θαυμάσιο κείμενο για το χάραγμα και τον Αντίχριστο, που έχει μια περίπου διαφορετική άποψη από αυτήν που προβάλλεται συνήθως, με την οποία και εγώ εν πολύ συμφωνώ. Και συμφωνούν και πολλοί άλλοι πατέρες. Και διχαζόμαστε πνευματικά για το χάραγμα. Όχι για την κάρτα του πολίτη και για το φακέλωμα. Εκεί να αντιδράσουμε και να υπογράψουμε. Αλλά για το χάραγμα του Αντιχρίστου, εκεί υπάρχει μια διαφωνία ανάμεσά μας. Και μία τελευταία αναφορά σε θέματα επικαιρότητας. Να το κλείσω με αυτό. Ότι το περασμένο έτος. Αφήνω το θέμα του ναού του Αγίου Παντελεήμονος την άλλη φορά, γιατί θέλω να κατοχυρώσω καλύτερα αυτά τα οποία θα πω με κείμενα από κανόνες της Εκκλησίας. Το περασμένο έτος ανεχώρησαν για τον ουρανό δύο μεγάλοι αγωνιστές της πίστεως και της Ορθοδοξίας, ο πατήρ Μάρκος Μανώλης, ο προϊστάμενος της Πανελληνιώσεως και η ψυχή του Ορθοδόξου τύπου,
πολύ μεγάλη φυσιογνωμία παρά τους ήπιους τόνους και την ήπια εμφάνιση. Δεν τον γνωρίσατε τον πατέρα Μάρκο, αλλά αν τον γνωρίζατε, αν τύχαινε και ήσασταν μαζί του, θα τον παρατηρούσατε πως είναι ένας άνθρωπος ανύπαρκτος. Ούτε μιλούσε, σιωπούσε, διακριτικός, ήπιος, σπανίως επενέβαινε ακόμη και ο ερευνητής όταν έπρεπε, ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά αγωνιστής. Εκράτησε τον Ορθόδοξο τύπο μετά από την κοίμηση του γέροντός του, του Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, μέσα σε πολλούς διωγμούς. Ο ίδιος εδιώχθη από αρχιεπισκόπους, έφτασε στο σημείο να μην τον χειροτονούν και να το στέλνουν από εδώ και από εκεί εξαιτίας των αγώνων που έκανε μέσω του Ορθόδοξου τύπου. Και ο Ορθόδοξος τύπος στη συνείδηση όλων μας είναι μία έπαλξης, όπως λέμε συνήθως, είναι η ναυαρχίδα του Ορθόδοξου αγώνος. Όντως έτσι είναι. Γι' αυτό εγώ λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει Ορθόδοξο σπίτι που να μην παίρνει τον Ορθόδοξο τύπο. Και όσοι από εσάς δεν παίρνετε, κακώς δεν τον παίρνετε. Να γραφείτε όλοι συνδρομητές και να τον αγοράσετε από τα περίπτερα. Το περίπτερο όμως απέναντι εδώ, εκεί ενημερώνεστε. Η τελευταία σελίδα είναι μια σελίδα ειδησιογραφική, έχει ειδήσεις. Αυτά που σας λέω εγώ τώρα θα τα μαθαίνετε από εκεί. Εγώ τα σχολιάζω βέβαια και λίγο εδώ και είναι καλύτερα έτσι, αλλά τα έχει όλα ο Ορθόδοξος τύπος. Χάσαμε λοιπόν τον πατέρα Μάρκο Μανώλη, διάδοχο του μεγάλου γέροντος του πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, ο οποίος πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος είναι από τους πρώτους ο οποίος άνοιξε τόσο σφοδρό αγώνα εναντίον του οικουμενισμού, εναντίον της μαγείας, εναντίον της μασονίας, πολύ μεγάλος αγωνιστής, και άξιος διάδοχος του ήταν ο πατήρ Μάρκος ο Μανώλης. Και όπως επίσης όλοι σας γνωρίζετε, ο πατήρ Μάρκος γύρω στο Πάσχα πέρυσι εκοιμήθη, στο τέλος του Αυγούστου, στις 28 Αυγούστου εκοιμήθη και ο γέροντας ομολογητής, ο αγωνιστής, ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης, μοναδική μορφή αγωνιστού επισκόπου, τον οποίον όλοι παλαιότερα τον παρουσίαζαν ως ακραίο, ως φονταμενταλιστή. Εγώ θυμούμαι στα φοιτητικά μου χρόνια, μας τον παρουσίαζαν τον Καντιώτη ως ένα είδος επισκόπου με ψυχολογικά προβλήματα. Ότι δεν αξίζει κανείς να ασχολείται με τον Καντιώτη. Έτσι μας έλεγαν οι καθηγητές μας στη θεολογική σχολή. Όποιος έχει λόγο και έχει πίστη, τον παρουσιάζουν ως τρελό και ως παράφρονα. Τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, δεν τον έλεγα στη Σύνοδο, μένει Μάρκε, τρελός είσαι Μάρκε. Αποδείχθηκε όμως τώρα στην κηδεία του ότι ακόμη και πολλοί από αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν πήγαν και έσκυψαν στην κηδεία του, διότι πλέον στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας έχει επιβληθεί ο γέροντας επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης ως ένας σύγχρονος άγιος, ομολογητής και αγωνιστής. Και θα τον δικαιώσει η Εκκλησία και θα τον δικαιώσει και το μέλλον. Πολύ μεγάλη μορφή Αγίου Πατρός της Εκκλησίας στις ημέρες μας. Έφυγαν λοιπόν, ανεχώρησαν αυτές οι δύο μεγάλες μορφές. Ας ευχηθούμε ότι ο Θεός δεν θα επιτρέψει να μην συνεχιστεί η δική του η γραμμή και η δική του η πορεία. Δόξα τω Θεώ, μου έλεγαν προχθές τον Ορθόδοξο τύπο εκεί οι υπεύθυνοι, ότι Πάτερ, από τον ουρανό τώρα και οι δύο γέροντες, και ο γέροντας Χαράλαμπος και ο γέροντας Μάρκος, φροντίζουν καλύτερα για τον Ορθόδοξο τύπο. Να σας πούμε, λέω, ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι παλαιότερα δεν σκέπτονται να κάνουν προσφορές, έχει ανάγκες η εφημερίδα. Πώς να βγει οικονομικά. Και έρχονται τώρα άνθρωποι οι οποίοι μας λένε να σας βοηθήσουμε οικονομικά. Είναι οι προσευχές των δύο γερόντων, οι οποίοι και πνευματικά δεν θα αφήσουν να αλλάξει γραμμή ο Ορθόδοξος τύπος, θα ενισχύσουν ανθρώπους να πάνε και να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ έχω ένα σημείωμα. Τώρα κοιτάξτε, κάναμε συζήτηση για τις θέσεις του Σεβασμιωτάτου Αλεξανδρουπόλεως, κυρίου Ανθίμου, στο παιδαγωγικό συνέδριο του Σωτήρος, της αδελφότητας του Σωτήρος που έρθει στη Θεσσαλονίκη εδώ. Δεν έχω υπόψη μου το κείμενο των όσων είπε ο Αλεξανδρουπόλεως. Εδώ μας είπαν μερικά πράγματα κάποιοι αδελφοί εδώ, η κυρία Άντζου, νομίζω ο κύριος Γιώργας ήταν παρόν εδώ, μας παρουσίαζαν μερικές από τις απαράδεκτες θέσεις του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κυρίου Ανθίμου, πολλές από τις οποίες από ό,τι πληροφορήθηκα ενόχλησαν ακόμη και τον γέροντά του, τον δικό μας Μητροπολίτη, τον Παναγιώτο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Δεν έχω όμως εγώ το κείμενο, δεν τις έχω δει τις απόψεις. Αν δημοσιευθούν οι απόψεις, θα μπορέσω κι εγώ να πάρω θέση, δεν μπορώ χωρίς να δω τις απόψεις να πάρω θέση. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για την ενημέρωση. Παρακαλώ, αν θέλει.